έχει τον τίτλο «Μια αστραφή στην πλατεία Συντάγματος». Αφιέρωμα στον Δημήτρη Χριστούλα. Και λέει τα εξής. Από την πολιτική διαθήκη του Έλληνα πατριώτη Δημήτρη Χριστούλα, που επέλεξε τη γεμάτη εθνικού συμβολισμού πλατεία Συντάγματος για να θυσιαστεί, με την ελπίδα ότι θα ξυπνήσει τους Έλληνες, κράτησα τρία σημεία. Πρώτο, αποκαλεί τους σημερινούς κυβερνήτες των Λάκογλου, δηλαδή προδότες. Δεύτερο, τόσο αυτούς όσο και τους συνεργάτες τους επιθυμεί να τους δει κρεμασμένους στο Σύνταγμα, όπως έκαναν οι Ιταλοί με τον Μουσολίνι. Τρίτο, περίμενε, αν και 77 ετών, να δει ένα νέο Έλληνα να πάρει στα χέρια του ένα καλάστικο για να τον ακολουθήσει. Στα τελευταία δύο χρόνια, κάθε μέρα, δύο συμπατριώτες μας, απελπισμένοι από τα έργα της κυβέρνησης και της Τρόικα, δίνουν τέλος στη ζωή τους. Μπορεί να μην αφήνουν γραπτές διαθήκες, όμως τα αίτια που τους οδηγούν σε αυτή την απεγνωσμένη πράξη είναι ακριβώς τα ίδια. Και είναι βέβαιο ότι αν μιλούσαν πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους, θα μας άφηναν παρόμοιες υποθήκες. Πρόκειται για ένα συνεχώς οκούμενο φαινόμενο παθητικής αντιμετώπισης της σημερινής εθνικής μας τραγωδίας από συνανθρώπους μας που οι συνθήκες τους οδήγησαν πέρα από τα όρια της αντοχής τους. Ενώ, ως φαίνεται, από την άλλη πλευρά, τον αντιτιθέμενο στα σχέδια και τις ενέργειες της κυβέρνησης δεν βλέπω φως. Αλλά και όταν προσπαθεί να ανάψει κανείς έστω και μία σπρίχα, πέφτουν επάνω του εχθροί και φίλοι για να τη σβήσουν. Έτσι, κατατίσαμε στη χώρα μας οι μοναδικές ηρωικές πράξεις και λάψεις πυροβόλων να προέρχονται από τους πλέον απελπισμένους συμπολίτες μας που με αυτές τις κορυφαίες τους ενέργειες που είναι στην ουσία μεγάλα κατηγορώ με τη σφραγίδα της αυτοθυσίας και του θανάτου μπορεί να απευθύνονται άμεσα στους θύτες αλλά έμεσα πλην σαφώνους απευθύνονται εξίσου και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, τα θύματα που περιοριζόμαστε στο ρόλο του θεατή και του παθητικού σχολιαστή των δικών μας παθών. Γι' αυτό αξιοθαύμαστε, φίλε Δημήτρη, πολίτη Έλληνα που διάλεξε το εμβληματικό Σύνταγμα με την πρόθεση να θυσιάσεις τη ζωή σου, μήπως η αστραπή της θυσίας σου ξεστραβώσει τους τυχνούς. Πολύ φοβάμαι ότι η διαθήκη σου γρήγορα θα αναστραφεί. Φοβάμαι δηλαδή μήπως οι Quisling προδότες αναδειχτούν όπως πάλι ποτέ σε υπερπατριώτες. Μήπως τα Καλάσνικοφ αποτελειώσουν τα θύματα καθώς αυτά θα παραμένουν διάσπαρτα και άβουλα. Και τέλος, με το θρίαμβο του δίκαιου του ισχυρότερου, μήπως τιμωρήσουν όσους και όποιους πατριώτες βρεθούν στον δρόμο τους, κρεμώντας τους ανάποδα πάνω από το αίμα σου. Τα γράφω αυτά με πόνο ψυχής, που γίνεται ακόμα πιο μεγάλος, γιατί βγαίνουν μέσα από την προσωπική μου πείρα. Ύστερα από προσπάθειες δύο και πλέον χρόνων που ήρθα σε επαφή απευθείας με εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες που με κάθε τρόπο έδειχναν πως θέλουν να περάσουν μέσα από τη θύελλα όρθιοι και να νικήσουν. Κι όμως τους νίκησαν για άλλη μια φορά εχθροί και φίλοι πουλώντας τους φύκια για μεταξωτές κορδέλες όπως έκαναν πάντα. Αθήνα, 6 Απρίλη 2012, Νίκης Θεοδωράκης.